μετά που δολοφονήθηκε η Κωσταράκου ήμουν ακόμα πιο κοντά στην ιδέα ότι την είχε φάει ο Πετράτος. Κι όσο έβλεπα τον Τελόπουλο να λυσάει προσπαθώντας να ενοχοποιήσει τον Κολάκογλου, τόσο πείσμονα περισσότερο. Άρχισα να ρωτάω τους γείτονες του Πετράτου, μπας και έβρισκα καμιά άκρη. Στην πρώτη πόρτα που χτύπησε βγήκε Φιλιππινέζα. «Γιες», μου είπε όταν μου άνοιξε. Πέρασαν οι καλές εποχές που οι οικογένειες έφεραν κορίτσια από το χωριό για τις δουλειές του σπιτιού και για να εκπαιδεύουν τον κανακάρι του στο πείδημα. Τώρα χτυπάς το κουδούνι και σου ανοίγει Φιλιππινέζα με κουτσά αγγλικά. Τα δικά της κουτσά, τα δικά μου παράλυτα, άντε να συνεννοηθείς. Όσο ψηλότερα στους ορόφους ανέβαινα, τόσο έπεφταν και οι ελπίδες μου να μάθω κάτι. Αλλά το είχα πάρει προσωπικά. Από τη μια ο φόνος της Κωσταράκου, από την άλλη η κόντρα μου με το τρίο Γκίκας Δελόπουλος Πετράτος, βάλε και το Σωτηρόπουλο διαφημίζει τη μύτη του, όλα αυτά είχαν μαστιγώσει τον εγωισμό μου. Το αποτέλεσμα ήταν να φάω χέσιμο και από τον υπουργό. Ο Ντελόπουλος έδειχνε τα δόντια του. Δεν αστείευόταν. Ώσπου έγινε το θαύμα. Η Άννα, η ανιψιά της Καραγιώργη, ήρθε και μου παρέδωσε ένα φάκελο της θείας της. Αυτός ο φάκελος πρέπει να ήταν η αιτία που έκανε το φωνιά της να εξακολουθεί να σκοτώνει. Τώρα είναι μπροστά μου, δεμένος με διπλό κόμπο και από τις τρεις πλευρές. Έπεσα στα 4 Αυγούστου και στρώθηκα να ψάχνω τι στο διάολο είχε καταχωνιάσει μέσα εκεί η Καραγιώργη και είχε φτιάξει το φάκελό της βόμβα. Το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι ένα εμφανισμένο φίλμ. Δίπλα φωτογραφίες από φορτηγά και πούλμαν. Τρανσπιλάρ και Πρέσπες Τράβελ. Βρίσκομαι μπροστά σε ένα χάρτη τσιφιλίου κομμένο από σχολικό Άτλαντα. Πάνω του με μοβ μολύβι σημαδεμένο σε όλες οι πόλεις των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Ένα μπλε βέλος ενώνει τα Τύρανα με την Αθήνα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μια κόλλα αναφοράς με μια χειρόγραφη κατάσταση αφήξεων. 26/91, Τύρανα, ψυγείο, 22/91, Λονδίνο, τσάρτερ. 38/91, Άμστερνταμ, τσάρτερ. Μια λίστα που ξεκινάει από τα Τύρανα και φτάνει σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Τι σχέση μπορεί να έχουν τα Τύρανα με τη Νέα Υόρκη? Έχουν τουρίστες από τα Τύρανα και συνέχιζαν την εκδρομή τους για Αμερική, Γερμανία και Ολλανδία? Μαλακίες. Σιγά μην είχαν τέτοιο δίκτυο εξαγωγών οι Αλβανοί. Πιάνω μια άλλη κόλλα και βλέπω άλλες δύο καταστάσεις που αντί να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τα μπερδεύουν ακόμα περισσότερο. 25/6/1991, από Τύρανα, προορισμός Πράγα, είδος Πούλμα. Όνομα Γιάννης Εμμύρογλου. Ημερομηνία 30/6/91, προορισμός Πράγα, Πούλμα. Αλέξανδρος Φωτίου. 5/11/91, Βουδαπέστη, αεροπορικός. Τώρα μάλιστα, δεν καταλαβαίνω γρή. Με τρώει ο κόλλος μου να δώσω οδηγίες στο Σωτήρι να αρχίσει να ψάχνει, αλλά κρατιέμαι. Και ξαφνικά ανάμεσα στα χαρτιά ξεφυτρώνει ένα απόκομα εφημερίδες με τη φωτογραφία του Πιλαρινού. Και μετά κι άλλες. Κι άλλες. Αρχίζω να καμαρώνω γιατί το αίσθηκτό μου με οδηγεί σωστά. Είναι επιχειρηματίας που ξεφύτρωσε την τελευταία δεκαετία. Παλιός αριστερός, είχε βγει στο βουνό με τον Μάρκο και με την υποχώρηση κατέληξε σε κάποια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Εμφανίστηκε το 1976, ζήτησε επαναπατρισμό και ξαναγύρισε αγοράζοντας ένα τουριστικό γραφείο που ήταν έτοιμο να φαλείρει. Σε 10 χρόνια είχε ανοίξει τουριστικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, έστησε και την Τρανσπιλάρ, μια εταιρεία με νταλίκες και φορτηγά ψυγεία. Σήμερα είναι το πρώτο όνομα στον τουρισμό και τις χερσαίες μεταφορές. Η
Καραγιώργη έχει καταχωνιάσει πολλά από κόμματα που μιλούν για τις επιτυχίες των επιχειρήσεων του ομίλου Πιλαρινός. Και ξαφνικά πέφτω σε έναν άλλο φάκελο γαλάζιο. Μόλις τον ανοίγω, το χέρι μου μένει μετέωρο να κρατάει την άκρη του φακέλου και εγώ ξερός να κοιτώ το περιεχόμενό του. Είναι φωτοτυπίες από εκθέσεις της αστυνομίας, άλλες δικές μας και άλλες από αστυνομικά τμήματα που κατέληξαν σε εμάς. Η πρώτη αφορά την εξαφάνιση βρεφών από μεευτήριο το 90. Η δεύτερη ήταν σχετική με μια υπόθεση βουλγάρων λαθρομεταναστών. Ανάμεσά τους ήταν και 4 μητέρες με μωρά. Αυτό το σημείο είναι υπογραμμισμένο με κόκκινο, προφανώς από την Καραγιώργη. Υπάρχουν άλλες 6 εκθέσεις που έχουν να κάνουν με εξαφανίσεις ή με εμπόριο βρεφών. Η πιο πρόσφατη είναι η δική μου για το ζευγάρι των Αλβανών και τα 500 χιλιάρικα που βρέθηκαν στο καζανάκι. Και αυτά είναι υπογραμμισμένα με κόκκινο. Σίγουρα η αποκάλυψη βόμβα είχε σχέση με όλα αυτά. Ποιος όμως έδινε στην Καραγιώργη τα στοιχεία από τα δικά μας αρχεία? Δεν ταιριάζει. Ο άγνωστος Νί είναι αυτός που ζητούσε αυτό το φάκελο και απειλούσε την Καραγιώργη. Τη σκότωσε για να σταματήσει το ψάξιμο και την Κωνσταράκου για να της πάρει το φάκελο. Γιατί όμως δεν έψαξε στο σπίτι της Καραγιώργη? Ίσως γιατί δεν πρόλαβε. Βρήκαμε άκρη με τον Κολάκογλου. Τι άκρη? Τον είδαν χτες γύρω στα μεσάνυχτα στη Μιχαήλ Βόδα. Σε ένα μπαρ μαζί με ένα άλλο τύπο, κάποιο σούρπι. Της πιάτσας, λίγο κλεπταποδόχο, λίγο το κογλίφο. Βλέπεις που σου λέγω ότι είναι ακόμα στην Αθήνα? Από σήμερα θα έχω στημένο κάποιο δικό μας στο μπαρ. Μόλις δει τον ένα ή τον άλλο θα τους βουτήξει. Ο FBI έχει έρθει. Μάλιστα, πάνω είναι. Τι στέκεσαι έτσι, ρε Θεράση, πάνω από το κεφάλι μου σαν το χάρο? Άντε πήγαινε να μου φτιάξει μια έκθεση για όλα αυτά. Έκθεση? Ναι ρε, για τον Κολάκογλου. Καλημέρα, Κούλα. Δώσε μου το αφεντικό. Ναι. Πρέπει να σας δω αμέσως. Έχω δουλειά. Αν είναι για την έκθεσή σου, στείλ την. Είναι πιο σοβαρό. Έχει σχέση με την υπόθεση? Έχει, αλλά έχει σχέση και με εμάς. Κάποιος τροφοδοτούσε την Καραγιώργη με στοιχεία από τα αρχεία μας. Έλα αμέσως. Πάλι κλαις? Σταμάτα πια αυτή την ιστορία.
Και τι σκοπεύεις να κάνεις με όλα αυτά? Δεν μας έφτανε ο Πετράτος. Έχουμε τώρα και τον Πυλαρινό. Φαίνεται ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχει σκοτώσει και τις δύο κοπέλες. Οι δύο υποθέσεις μπορεί να είναι άσχετες μεταξύ τους. Λοιπόν, λέγε, τι θα κάνεις? Ό,τι μου πείτε. Εσείς έχετε την εποπτεία των ερευνών. Καλώς, κάτσε. Κάτσε, σου λέω. Άκουσε, Κώστα. Είσαι καλός αξιωματικός. Ένα είναι το ελάττωμά σου. Είσαι μονοκόμματος. Δεν ξέρεις να ξεκλειστράς. Βουτάς με το κεφάλι στον τοίχο και σπάς τα μούτρα σου. Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σαν τον Τελόπλο και τον Πυλαρινό, πρέπει να μάθεις να ελίσσεσαι. Αλλιώς θα σε τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί και θα σε πετάξω τα σκουπίδια. Χτες είπα στον υπουργό ότι είσαι ο μόνος που μπορείς να ξεκαθαρίσεις την υπόθεση. Φτάνει να είσαι λιγάκι πιο διακριτικός. Και να με ενημερώνεις τακτικά για να μπορώ να σου κάνω πλάτες. Λοιπόν, λέγε, τι σκοπεύεις να κάνεις? Θα στείλω έγγραφο στο Τελωνείο να μου πούν τι μετέφεραν τα ψυγεία. Θα ζητήσω από το αεροδρόμιο τις λίστες των επιβατών για τις εκδρομές και τα τσάρτερ. Και αν δεν υπάρχουν οι λίστες? Θα δώσω το φιλμ για τύπομα να δω τι θα μας δώσει. Και θα ανακρίνω τους επιβάτες που φαίνεται στην κατάσταση ότι ταξίδεψαν Βαρσοβία, Πράγα, Βουδαπέστη. Θέλω να μάθω γιατί πήγαν. Το ζήτημα είναι να πλησιάσουμε τον Πυλαρινό. Χωρίς να ξεσηκώσουμε σ' άλλο. Ξέρω κάποιον που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες. Δικό μας? Όχι. Είναι προσωπική σχέση. Δεν μπορώ να τον αποκαλύψω. Πάντως είναι αξιόπιστη πηγή. Καλώς. Με τον Πετράτο τι θα γίνει? Θα περιμένω τις εκθέσεις του γραφολόγου και τη σήμανση για το σύρμα. Μεταξύ μας δεν έχω πολλές ελπίδες. Το σύρμα είναι συνηθισμένο, πουλιέται παντού. Όσο για τα γράμματα, δεν πιστεύω ότι τα έγραψε ο Πετράτος. Τα έγραψε αυτός που ήθελε το φάκελο της Καραγιώργη. Θέλει κι άλλο ψάξιμο. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ευχάριστο. Λέγε, μωρέ. Εντοπίστηκε ο Κολάκογλου. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Κούλα, πάρε μου τον Τελόπουλο. Τώρα! Απορείς, ε. Τώρα θα δεις, θα πει να ελύσεσαι. Είδες τι απειναλίσσεσαι? Ο Ντελόπουλος πετάει από τη χαρά του που βρήκαμε τον Κολάκογλου. Τώρα θα σε αφήσει ήσυχο να κάνεις τη δουλειά σου. Όσο για τα στοιχεία που έφευγαν από εμάς στην Καραγιώργη, πρέπει να διατάξω ένορκη διοικητική εξέταση. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Θέλω τις δύο εκθέσεις. Τη δική σου και την άλλη για τον Κολάκογλου, να τη στείλω στον υπουργό. Πρέπει να ξέρεις να βουλώνει στόματα. Καθυστερήστε την. Ποιαν? Την ένορκη εξέταση. Καθυστερήστε την. Γιατί? Η Καραγιώργη είναι νεκρή. Δεν πρόκειται να μας κλέψει άλλα έγγραφα. Αυτός που της τα έδινε κοιμάται ήσυχος. Αν προχωρήσετε σε διοικητική εξέταση, θα τον ξυπνήσουμε. Καλώς. Θα ενημερώσω προφορικά τον υπουργό και θα του πω ότι θα την καθυστερήσω. Κλείδωσε το φάκελο στο γραφείο σου. Καλύτερα να μην ξέρει κανείς άλλος ότι υπάρχει.
begin. One, if only I had more time. I also wish I had more time. I also wish I had more time. Two, if only I were on holiday. I also wish I were on holiday. I also wish I were on holiday. If only I knew. I also wish I knew. I also wish I knew. Wish I knew. If only I had a better job. I also wish I had a better job. I also wish I had a better job. Better job. Better job. If only I were rich. I also wish I were rich. Να τους έχετε. Αστυνόμε βρέθηκε ο Κολάκογλου. Εξακολουθείτε να μας έχετε. Προχωράτε, έσκανετε κύριε Φαρικό. Διαδηλώστε τον Κίκα, παιδιά. Για ποιο λόγο. Έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση. Δολοφονήθηκε συνάδελφός μας και έχουμε δικαίωμα να μάθουμε. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε τη δουλειά μας. Να πούμε δύο κουβέντες. Μου έχουν βάλει φήμωτρο. Δεν φαίνεσαι δύσκολη θέση. Μπορεί να θα περάσει. Ρώτα στο τελωνείο να σου πούν τι μετέφεραν αυτά τα ψυγεία. Κατά πάσα πιθανότητα είναι του Πιλαρινού. Και να ελέγξεις αν υπάρχουν αυτά τα πέντε ονόματα στις λίστες των επιβατών στο ελληνικό. Να ρωτήσω κάτι. Να μην ρωτήσεις τίποτα. Όταν έρθει η ώρα θα σου πω. Μη χασομεράς ρε Σωτήρη και στείλε μου το Θανάση. Πήραν από το εργαστήριο. Το σύρμα είναι όμοιο με αυτό που σκότωσε την Κωνσταράκου. Αλλά δεν μπορούν να πούν αν ο φόνος έγινε με αυτό. Αν είχε βρεθεί το σύρμα που χρησιμοποίησε ο δράστης, ίσως μπορούσαν να εξακριβώσουν αν κόπηκε από το ίδιο κομμάτι. Πάντως το βέβαιο είναι ότι κόπηκε με το χέρι. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Αν ο Πετράτος είδε το σύρμα και του ήρθε η ιδέα να το χρησιμοποιήσει, πάνω στη φούρια του το κόψε με το χέρι. Μάλιστα. Ο Πετράτος οδηγεί τζιπ. Θέλω να χτενίσει την περιοχή γύρω από το σπίτι της Κωνσταράκου, όπως το είδε κανείς την ώρα του φόνου. Πάρε τον αριθμό κυκλοφορίας και δώσε αυτό το φιλμ για τύπομα στο εργαστήριο. Πολύ του λέγεται. Σας ακούω κύριε Χαρίτο. Πόσο σοβαρές είναι οι πιθανότητες να πρόκειται για εμπόριο βρεφών? Δεν ξέρω ακόμα. Πάντως δεν αποκλείεται ο Αλβανός που σκότωσε το ζευγάρι να το έκανε για τους λόγους που υποπτευόταν η Καραγιώργη. Καλώς, θα σας ειδοποιήσω μόλις τον καλέσω για ανάκριση. Στον Κώστα. Πώς και μας θυμήθηκες? Διονύση, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, προσωπική. Αν μπορώ, ευχαρίστως. Θέλω να μου πεις ποιους φακέλους της δικής μας υπηρεσίας έχουν ζητήσει από το αρχείο τον τελευταίο 1,5 χρόνο και ποιοι τους έχουν πάρει. 1,5 χρόνο.
Αλλά δεν θα το μάθει κανείς. Θα μείνει μεταξύ μας. Μπορώ να σου χαλάσω χατήρι τώρα. Και κάνω όσο πιο γρήγορα μπορείς. Μια ζωή κυνηγημένος. Ζεις από τη σύνταξη του αντιστασιακού. Πού τα βρήκες τα λεφτά για τόσα βιβλία? Ξύπνα, μπάτσε, καράβλαχε. Τα βιβλιοπολία είναι για να τα κλέβουμε. Κλέβεις, εσύ? Στην καπιταλιστική κοινωνία τη γνώση ή την πληρώνεις ή την κλέβεις. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Η παιδεία στην Ελλάδα είναι δωρεάν. Δεν το πήρες ακόμα χαμπάρι? Ναι. Και πώς σου στοιχίζουν οι σπουδές της κόρης σου στη Θεσσαλονίκη, ρε μαλάκα? Μαλάκα. Αλλά δεν ήρθες εδώ για να λέμε τέτοια, Χαρίτο. Για άλλο ήρθες. Θα μου φορτωθείς πάλι. Πιλαρινός. Χρήστος Πιλαρινός. Και γιατί έρχεσαι σε μένα, ε? Ανάθεμα την ώρα που σου είπα ότι έχω αρχείο για προσωπική χρήση. Έχετε τους φακέλους σας, έχετε την ΚΙΠ. ΕΙΠ, έτσι λέγεται τώρα, ΕΙΠ. Εντάξει, ΕΙΠ. Άλλαξε ο Μανολιός. Τι θέλεις από μένα, ε? Ούτε πρακτορά σας είμαι, ούτε δηλωσίας είμαι για να με υποχρεώνετε να σας δίνω πληροφορίες. Ο Πιλαρινός είναι τέος αριστερός, όπως και εσύ. Ξέρω ποιος είναι ο Πιλαρινός. Μόνο που εγώ δεν είμαι τέος, είμαι συνταξιούχος. Αυτός όμως είναι τέος. Πέρασε από την άλλη όχθη. Μέσα σε 10 χρόνια έβγαλε λεφτά με το τσουβάλι. Χρήμα που βγαίνει τόσο εύκολα είναι συνήθως μαύρο. Πότε αποφύτησες από τη σχολή? Το 68. Σας μάθαινε να μισείτε τους αριστερούς. Σας μάθαινε να τους κυνηγάτε σαν μαντρόσκυλα. Σας έπεισαν ότι θα σας κάνουμε όλους βούλγαρους. Αλλά δεν σας έμαθαν πώς σκέφτονται οι αριστεροί. Τι μεθόδους χρησιμοποιούν. Τι κόλπα μηχανεύονται. Από αυτά έχετε μεσάνυχτα. Ο Πιλαρινός είναι καθήκη και έχει κάψει πολύ κόσμο. Αλλά είναι μπλεγμένο σε άλλα κόλπα. Το μαύρο χρήμα είναι φωτιά για αυτόν και δεν το αγγίζει. Έχεις ακούσει για τη Γιάννα Καραγιώργη? Ότι τη σκότωσαν. Το διάβασα στις εφημερίδες. Δεν αποκλείεται ο Πιλαρινός να έχει σχέση με αυτή τη δολοφονία. Και γιατί έρχεσαι σε μένα, ε? Έχετε τόσες υπηρεσίες. Ψάξτε και βρέστε άκρη. Αν είχα κάτι συγκεκριμένο, θα μπορούσα να βγάλω ένταλμα σύλληψης. Δεν έχω όμως και δεν μπορώ να το ψάξω. Γιατί θα πέσουν όλα τα μεγάλα κεφάλια πάνω μου και θα μου δέσουν τα χέρια.
Ας το δέσω. Αυτό είναι σίγουρο. Ποτέ δεν πίστεψα ότι μπορούσαμε να πάρουμε την εξουσία. Αν μου έλεγες όμως όταν γνωριστήκαμε στην Πουμπουλίνας ότι εγώ σαπίζω στα Μπουντρούμια για να γίνει πλούσιος ο Πιλαρινός, θα σε έφτυνα. Η Καραγιώργη είχε ένα τεράστιο φάκελο για αυτόν. Προφανώς τον έψαχνε για βρωμοδουλειές, αλλά δεν βρήκα κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο, γι' αυτό ήρθα σε εσένα. Κοίτα ρε τι μου κάνεις τώρα, και ότι είχα αποφασίσει να σπίζω το σπίτι. Με έχει πεθάνει η υγρασία. Τώρα πρέπει να τα παρατήσω όλα και να τρέχω. Πότε να έρθω? Θα σε πάρω εγώ. Γαμώτο! Τι έπαθες, ε? Γαμώτο, δεν έχεις και τηλέφωνο? Καλά, την τηλεόραση τη συχαίνεσαι. Ούτε τηλέφωνο δεν βάζεις. Μη μ' ανάβεις τώρα. Δύο χρόνια το περιμένω και το έχω κι ανάγκη. Έτσι που με έχουν σακατέψει τα φιλαράκια, σώμα πάθω τίποτα, θα με βρουν οι γείτονες από την πόχα. Κοίτα ρε, τώρα θα ψάχνουν και για παλιούς αριστερούς. Και να ήμουν επιχειρηματίας, άλεγα τουλάχιστον ότι επεκτείνω τις δραστηριότητες. Γιατί ξυνίζεις τα μούτρα σου, ρε, ε? Θες ζαχαρίτσα στη λεμονάδα? Τι σε πιες και κάνεις λεμονάδες, ρε Ζήση? Δεν κάνω λεμονάδες. Για το φαΐ τα στίβω. Για τη Μέρλιν, συνέχισα στο Χαϊδάρι για τη Μακρόνηση και από φυτό στην Πουμπουλίνα. Αυτό είναι που λένε ανώτερες σπουδές. Το διαολίζεις τον Κωνσταρά με αυτά και με αυτά. Ο Κωνσταράς θα ακούσει τα ουρλιαχτά μου, τη λαλιά μου ποτέ. Έτσι λένε όλοι οι λεβεντομαλάκες.
Δεν είσαι εντάξει άνθρωπος εσύ. Κρίμα μου έγινες, Μπάτσας. Εντάξει, άνθρωπος εσύ. Κρίμα που γίνες μπάτσος. Θα δεχόσουν να σε κεράσει καφέ ένας μπάτσος. Ας τον πιούμε. Τώρα που εμείς είμαστε νόμιμοι και εσείς δημοκρατικοί. Αύριο δεν ξέρεις τι γίνεται. Τι γυρίζεις εδώ? Χρειάζομαι ένα χαρτί από την ασφάλεια. Για να βγάλω σύνταξη αντιστασιακού. Το φροντίσω εγώ. Σε μένα. Κόφτε τους έλιγμους. Πήρα διαταγή. Αυτή τη διαταγή όμως δεν είσαι υποχρεωμένος να την εκτελέσεις. Είμαι. Όχι, δεν είσαι. Είμαι που να πάρω διάλογο και το ξέρεις καλά. Πήρα μια εντολή, ανέλαβα. Και εσύ πρέπει να το ξέρεις ειδικά πολύ καλά, μια που φοράς και εσύ. Δεν είσαι μόνος σου. Έχεις πίσω σου οικογένεια. Πού δεν αφήνω, σας λέω τόση ώρα. Ελιγμούς. Ελιγμός. Ελίσω. Στρέφω πέριξ κυλίο. Στρέφομαι εδώ και εκεί, περιελίσω, περικάμπτω, περιδινούμαι ορχούμενος. Ωραία λέξη. 9 διαφορετικές έννοιες έχει. Ο καθένας μας διαλέγει όποια του στέκει. Ο Γκίκας περιδινούται ορχούμενος. Χορεύει γύρω από τον υπουργό και τον Τελόπουλο. Εγώ στρέφομαι πέριξ, εντός, εκτός και δεν συμμαζεύεται. Και ο Ζήσης στρέφεται πέριξ τον όσον έμαθε καλά. Και που τώρα του είναι εντελώς άχρηστα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με φακελώνετε. Αλλά είπα να φακελώσω κι εγώ μερικούς δικούς σας, έτσι για να βγάλω το δάχτυ. Που ξέρεις, μπορεί αύριο να γράψω κανένα βιβλίο για καρχαρίες και να τους χρειαστώ. Αλήθεια φακελώνεις? Φακέλωμα να δουν τα μάτια σου. Θα μπορούσα να τους δω? Όχι βέβαια. Σας έχω ικανούς να μου τους κατασχέσετε. Κύριε Αστυνόμε! Ελάτε πίσω, το κάθαρμα μίλησε. Μάλιστα. Και πότε μπαίνω στο πλοίο? Αυτή τη φορά ξεπέρα στον εαυτό σου. Γεια στα χέρια σου. Έφαγες? Πήρα μια μπουκιά να δοκιμάσω, αλλά περίμενα να φάμε μαζί. Τι έχεις? Τίποτα.
Πώς τίποτα. Έκλαιγες πάλι με αυτόν τον μαλάκα στην τηλεόραση? Όχι με αυτόν, βρε Κωστή, με αυτούς. Είδα αυτούς τους δυο γελίους στις ειδήσεις, μετά σε είδα και σένα να φεύγεις αναστατωμένο και κατάλαβα ότι είναι σοβαρό. Ταράχτηκα πολύ χτες το βράδυ. Το πρωί ξύπνησα με άγχος. Άδικα στεναχωρέθηκες. Με στρίμωξα λιγάκι, αλλά μετά έκαναν πίσω. Η Κατερίνα δεν θα έρθει. Με πήρε σήμερα το πρωί και μου το είπε. Γιατί? Θέλει να διαβάσει, έτσι φτάνει ο χρόνος σας τον Ιούνιο. Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θα πεις κουβέντα. Μένει για τον Πάνο. Για τον Πάνο? Ναι, πρέπει να παραδώσει μια εργασία στη γεωπονική και μένει για συμπαράσταση. Τι εργασία θα κάνει ένας επιστήμων, Μανάβης? Θα μελετήσει πως κλαδεύουν τις τσουκνίδες ή πως πέφτανε ράτζιαμα? Τι λες? Τίποτα, κάτι θυμήθηκε. Θες να πας για τα γενέθλιά της? Θα ξοδέψουμε ένα σωρό λεφτά, δεν υπάρχει λόγος. Πόσα θα ξοδέψουμε? Το εισιτήριο για το τρένο, ένα δώρο για την Κατερίνα που θα το παίρναμε έτσι κι αλλιώς και τα καθημερινά σου. Με 80 χιλιάρικα τη βγάζεις άνετα. Λες να πάω? Σκέψου πόσο θα χαρεί η Κατερίνα. Μπορεί να κάνει το χατήρι του Μαντράχαλου, αλλά θα έχει σκάσει κιόλας το κακόμοιρο που έχει τόσο καιρό να μας δει. Τελικά είσαι θησαυρός. Μπορεί να σε πιάνω τα μπουρίνια σου καμιά φορά και να μην ξέρεις τι λες, αλλά κατά βάθος είσαι αρνάκι του Θεού. Αλλά φάει τώρα. Θα μου κακοφανεί αν δεν τα φας τα γεμιστά μου. Για σένα τα έφτιαξα. Γι' αυτό σε στρίμωξαν χτες, επειδή ήταν δύσκολη υπόθεση. Δεν βαριέσαι? Την πάτησαν επειδή βγήκα σωστός. Σε φοβούνται. Επειδή είσαι ο πιο έξυπνος. Χαρήκανε λίγο μυαλό. Θα σ' άφηνα να κάνεις τη δουλειά σου, αντί να σου δημιουργούν προβλήματα. Thank you.
άρχισες να μαθαίνεις. Είσαι εντάξει άνθρωπος εσύ. Κρίμα που έγινες μπάτσος. Τίποτα, κοιμήσου.